Οι αλλαγές που επιτρέπεται να κάνεις έναν αγώνα είναι τρεις. Στην Α Εθνική αγωνίζεται η ομάδα της Κηφισιάς και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάρει περισσότερα από το αθλήμα του Παναθηναϊκού. Κηφισιά τι, δηλαδή είναι Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, έτσι είναι το όνομα. Κηφισιά ναι. Αθλητική Ένωση, αθλητικός όμιλος Κηφισιάς. Ότι παίζει Α Εθνική. Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι πάντα ήταν τρεις οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, αλλά παρόλα αυτά για να μου το πες, μάλλον είναι παγίδα. Μα αλλά τι να έχει αλλάξει, να το κάνει τέσσερις απλά, ας πούμε. Εντάξει, όχι, πάμε να γαμηθεί. Ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει περισσότερα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια σημαίνει από το 2014. Καταρχάς, δεν σε ρώτησα αν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι κάτι που παίζεται. Μα αλλά πήγαινα Θεσσαλονίκη τότε που ήμουν φαντάρο συνέχεια. Και τους έβλεπα να κάνουν σαν μπαλαβή, κλείναν. Καταρχάς, παιδιά, το ξέρετε ότι αυτοί που δεν μένετε πάνω, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα ανθρώπους να σταματάνε λεωφορεία που είναι κλειστά και τους έπαιρναν όντως τσάμπα για να τους μετακινήσουν στο γήπεδο, σαν υποστήριξη πάνω με τον ΠΑΟΚ. Πώς λες, ρε παιδί μου, στον Πειραιά είναι Ολυμπιακός, στην Αθήνα είναι στο κέντρο, δίπλα. Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια είναι τη ΣΑΕΚ. Εκεί που είναι οι αριανικοί παοκτζίδες είναι οριακά 2 τετράγωνα πιο εκεί. Ναι, πολύ ναι. Κοντά είναι. Τι περιοχή είναι, είναι δίπλα, είναι στο ίδιο πράγμα. Εντάξει, αυτό με την Κηφισιά είναι τραβηγμένο, οπότε θα το πάρω σαν αλήθεια. Θα πω ότι είναι ψέμα και μάλλον οριακό. Γι' αυτό μου το έβαλες, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει περισσότερο από τα χρήματα των Παναθηναϊκών τα τελευταία 10 χρόνια. Το ψέμα λες ότι είναι αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλαγές. Άμα έχουν γίνει από 3-4, εντάξει, το δίνω, άντε δικό σου. Από 3 έχουν γίνει 5. Για ποιο λόγο το βάλαμε αυτό. Αυτό άλλαξε μετά τον COVID. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ πόσα από τα χρήματα έχει πάρει. Ένα. Α, και Παναθηναϊκός κανένα. Κανένα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει και παραπάνω από ένα. Εννοείς ότι έχει ξαναπάει. Κάτσε, είχα ακούσει ότι πλέον οι τελευταίες, οι πρώτες ομάδες κάμποσες παίζουν και μεταξύ τους μετά. Playoff. Α, δεν είχε playoff παλιά. Λοιπόν, ο τελευταίος αγώνας που είχα πάει, είχα πάει να δω παιδιά όταν ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός να παίζει το ΆΚΑ. Πρέπει να ήταν 2007-2008 κάπου εκεί. Έναν αγώνα είχα πάει να δω. Ήταν ο πρώτος αγώνας του πρωταθλήματος και παίζαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πρώτο αγώνα. Και είχε γίνει μια μαλακία τότε με τον Κότσο, νομίζω του Κότσιος. Του γλίστρησε η μπάλα και κάπως έτσι έγινε το πρώτο γκολ. Θυμάμαι τι. Μπαίνω στο αμάξι, δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας. Τύπου ξέρεις, κατάθλιψη μέσα στο τέτοιο. Πρώτος αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Και ακούμε ραδιόφωνο. Και είχε βάλει ρε φίλε κάποιο σπορ FM ραδιόφωνο. Τώρα δεν ξέραμε αν είναι αυτό. Και λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Τον έπιασε Κότσιο. Και γελάγαμε όλα κατά χαζί. Θυμάμαι πάντως, σου λέω, το τελευταίο πράγμα που είχα δει και ήμουν έτσι ακόμα προμένος πριν φύγω για να σπουδάσω ήταν που είχαμε πάρει το double, νομίζω το. Το 4 ή το 10. Το 4 και το 10. Είχα πάει να δω και είχε έρθει μέχρι και ο Φίσας να πάρει, ενώ είχε φύγει εδώ και 6 μήνες. Ναι, είχε πάει στην Μπενφίκα τα Χριστούγεννα. Μπράβο, και είχε σκάσει με λευκό κουστούμι τώρα και έκανε. Ήτανε με λευκό κουστούμι, μαλάκα λες και είχε έρθει από βάφτιση κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. Τον ίδιο βάφτιζαν. Απλά επειδή πήγε στην Μπενφίκα και δεν πήγε, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Τον γουστάραμε φουλ και ήμασταν όλοι μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Έξω επιτρέπεται να πάει. Είναι σαν να πήγαινε να σπουδάσει έξω, κατάλαβε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Το παιδί πήγε έξω, πήγε στα καλύτερα. Πήγε στα ξένα, ναι. Όταν πήγαμε να περάσουμε με την Πόρτο για να πάρουμε και θα παίρναμε UEFA εκείνη τη χρονιά, είχε πάει για λίγο αναπληρωτής. Είχαμε ξαναπετύχει την Πόρτο. Ναι. Στις αρχές. Πριν η Πόρτο φτάσει τελικό και πάρει το UEFA. Στις αρχές του ομίλου. Με την Πόρτο έχουμε παίξει. Και είχαμε παίξει δύο ισοπαλίες. Έχουμε παίξει το 96 με τον Τότι Φυλακούρη. Α, Τότι Φυλακούρη. Μπράβο. Το 2002 ήταν στον ομίλο. Το 3 ήταν τελικό. Το 3 πήρε το UEFA και το 4 πήρε το Champions League. Ναι, ναι, UEFA την είχαμε. Με Ζωζέ Μουρίνιο. Μα ναι, με Ζωζέ Μουρίνιο. Αλήθεια, έχει πάρει το. Αυτό ήταν που ποντίστε τότε. Εκεί έγινε. Πώς έχει πάρει το ομίλο. Πώς διαφορετικές ομάδες έχει πάρει. Μαλάκα τα έχει πάρει όλα. Τώρα μέχρι αυτό το καινούργιο που βγάλανε το Conference League και αυτό το πήρε. Με τη Ρώμα. Αυτό τι είναι, άλλη εταιρεία τώρα. Όχι, τη UEFA είναι, απλά έκανε και τρίτη κατηγορία. Είχε το Champions League, το Europa League και Conference League τώρα. Πιο κάτω, α πούμε, για ομάδες. Ναι, ή ακόμα πιο κάτω, για να βγάζουν πιο πολλές ομάδες Ευρώπη. Μοιράζει το χρήμα, έχει χορηγούς, δεν ήξερε πού να τους χωρέσει. Μαλά. Και τώρα τους βάζει στο άλλο κανάλι. Έχει δύο κανάλια. Έχει τρία κανάλια τώρα. Και λέει, ξέρω εγώ, έρχεται η Mastercard. Λέει, ωραία, θέλω μια χορηγία. Είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία, λέει. Έρχεται μετά, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, η Philips λέει: έχω λέει 20 εκατομμύρια. Λέει: 20 εκατομμύρια δεν πάω σε βάλω Champions League, θα πάω στο Europa. Μετά έρχεται, ξέρω εγώ. Σαν τον Πάνω Ντέν. Τι να σου πω. Πάνω Ντέν. Έρχεται Games. Το Πάνω. Ναι, ναι. Πάνω Ντέν Games. Πάνω Ντέν Games και ό,τι σημαίνει. Πάνω Ντέν Vlog. Σωστό, σωστό. Ναι, έτσι. Σωστό, ωραίο, ωραίο. Καλοί ήμασταν φέτος. Φέτος ήμασταν καλοί. Αλλά τι, δεύτερη. Α, για το πρωτάθλημα λες. Καλοί ήμασταν. Ήμασταν πρώτοι όλο τον χρόνο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική πέσαμε δεύτερη. Κέρδισε τα ντέρμπι καθόλου.
Στα play-off πήγαινε καλά μέχρι το μισό γύρο και στα τρία τελευταία μάτς που χρειάζονταν να κάνει δύο νίκες στα τρία μάτς έκανε δύο γκέλες. Και ποιος τον πούλο? Η ΑΕΚ του πήρε. Κάτσε ρε φίλε, πόσα χρόνια έχουν περάσει, πόσα χρόνια λείπω. Παίρνει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πρωταθλήματα. Ότι πλέον είναι έτσι, είμαστε αγγλικό πρωτάθλημα, δεν ξέρεις. Τώρα, Premier League μαλάκα, φέτος είναι τώρα και πέρσι τέσσερις διεκδικητές. Σοβαρά. Premier League έχουμε γίνει μάλλον. Οι γνωστές ομάδες, τέσσερις διεκδικητές είναι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Α, εντάξει, και σας Φινόπουτσα πετάγεται και ο Άρης λίγο. Πετάγεται για αυτός να πάρει λίγο κάποιες νίκες. Ο Αστέρας διπλιαγμένης. Όχι, αλλά προπέρσι ήταν ο Πας Γιάννενας στο play-off πέμπτος. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Αυτός είναι και παίζει τρίτα. Άγιαξ Ισυπήρου. Στα Πας Γιάννενα δεν είχαμε δώσει το γήτα. Τον ξενοφόν, έτσι ήταν. Φούντα Γκίτα, νομίζω τον είχαμε πάρει από τα Γιάννενα. Α, μπράβο, τον είχαμε πάρει από τα Γιάννενα. Φούντα Γκίτα. Ο Φούντα Γκίτα εύκολα έχει μακαρονάδικο, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι. Ή παίζει στα. Τέτοια, πώς το λένε. Παίζει παραστάσεις του Σεφερλίτο. Πολύ πιθανό. Θα το φάνηκε πολύ αυτή τη Σεφερλίτο, δεν θα τον έπαιρνε. Σε είχα πει, νομίζω σε ένα παλιό Board Gamers, παιδιά, στα πρώτα Board Gamers, είχα πει ότι ήμουν θύρα 13 και ο θείος μου, ένας ακατάλληλος φουλ θείος που έχω, που με πήγαινε στο γήπεδο, άρεσε και μίλαγε με τον παπακαλιά της θύρα 13 και δεν το ήξερε ότι είναι ο παπακαλιά της. Το ξέρεις αυτό. Είναι ο παπακαλιά της Παναθηναϊκός. Ήταν στη θύρα 13 ο παπακαλιά της. Αν το έχεις πει, ναι, το έχεις. Σίγουρα αυτό. Τώρα, άμα είναι Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι, αν είχε έρθει να. Αλλά ήταν τύπου. Με χαζομάδα ρε παιδί μου, με Παναχαϊκή. Δεν ήταν ότι παίζαμε κανένα ντέρμπι για να μην ξέρει σε ποια ομάδα ναι, ήταν. Ναι, ναι. Έχω πετύχει το Στάνκογλου στο γήπεδο. Πέρσι τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, στο πρόπερσι. Αθηναίος είναι αυτός, ενώ είναι. Παθηναϊκός ή. Ναι, ρε. Okay. Ξέρεις ποιος είναι ο Στάνκογλου. Ναι, ναι. Και παιδιά, με το που φτάνω στο γήπεδο και, και κάθομαι λίγο έξω πριν μπω στη θύρα, ρίχνουν δακρυγόνα γιατί τις παίζαν οι ΠΑΟΚτζίδες με τους Παναθηναϊκούς. Και ήταν αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και φεύγαμε όλοι κάτω να πάμε στι τουαλέτες, στο ΟΑΚΑ κάτω. Και εκεί κάτω πάω και είμαι με το Στάνκογλου μαζί. Και κόσμος. Και παιδιά, είμαστε τώρα δακρυσμένοι έτσι. Παιδιά, μην ρίχνετε, μην τα πιάνετε τα μάτια, αφήστε εδώ. Παιδιά, γονείς με μικρά παιδιά εκεί να είναι. Χαμός. Και είναι ένας τύπος που είναι. Είμαστε όλοι έτσι. Και βλέπει το Στάνκογλου και κάνει. Ω αδερφέ, θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Τι φωτογραφία, αδερφέ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κοίτανε, στη φωτογραφία πρέπει να είναι έτσι, δακρυσμένη. Τι βγάλανε. Ναι. Τι είχε κάνει. Φερεντίνο. Ναι, που είχε κάνει στο Στέλιο, στον. Στο Διονυσίου. Ναι. Τι του είχε κάνει. Μαλάκα. Ο Στέλιος του Διονυσίου το είχε πει, ρε παιδί μου, ότι είναι φανατικός Παναθηναϊκός και τέτοια. Φουλ. Και το είχαν πει μέχρι και να πει και το. Πώς το λένε, και το όνειρο του Παναθηναϊκού, του φάνηκε αστείο. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Παιδί μου και δεν το έκανε. Γιατί τότε όλοι αυτοί οι ύμνοι που βγάζανε φίλε ήταν cringe, ας πούμε, αρκετά. Η ΑΕΚ έχει με το Ρουβά. Ο Ρουβάς έχει γράψει τραγούδια την ΑΕΚ. Έχει τραγουδίσει ύμνο της ΑΕΚ, κάτι. Φίλε, εάν δεν απατώμε, ναι. Ωραία. Πώς λεγότανε, ρε μαλάκα. Σίγουρα δεν είναι το μια αγάπη έχω στην καρδιά. Α, γιατί αυτό πάτησα και μου βγάλε αυτό. Αλλά δεν είναι ο Ρουβάς. Ένα άλλο έχει πει ο Ρουβάς, αλλά. Αλλά έχει γράψει όμως, όντως. Δεν ξέρω αν έχει γράψει, πρέπει να έχει τραγουδίσει. Το τραγουδίσει, ναι, το έχει τραγουδίσει. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κατά 99% ναι, τον έχω δει να ασχολείται με την άλλη. Ωραία, ωραία. Είχε κανονίσει, επειδή ο άλλος πήγαινε στην θύρα 13 και τέλειωνε να δει αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο, είχε κανονίσει με όλους τους φανατικούς, με τη θύρα 13 τέλος πάντων, στο γήπεδο. Να βάλει έτσι, να κάνει, πώς το λένε, γνωστό ότι αποδέχτηκε ο Στέλιος να κάνει τον ύμνο του Ολυμπιακού, να τραγουδίσει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Και με το που μπαίνει στο γήπεδο είχαν κάμερες επειδή μου τον ακολουθούσαν και λέγανε ρε Στέλιο, γιατί ρε Στέλιο και τέτοια. Και του λέει τι γιατί ρε. Και πάει εκεί πέρα και ήταν ξέρω εγώ ψηλό νευριασμένος και βρίσκει ένα φίλο και του λέει ρε Στέλιο, τι έκανε. Τι έκανα ρε μαλάκα, σε λύθη ρε μαλάκα από το έκδε. Βαλτίζεται λέει όλοι και κάνει ρε Στέλιο, εδώ έχει γίνει χαμός, λέει θα μπει στον ύμνο του Ολυμπιακού. Ρε, είστε μαλάκες ρε! Είστε μαλάκες ρε! Μου γυρνάτε το κεφάλι και τέτοιο. Του λέει και εδώ. Και είχα εκτυπώσει μαλάκα εφημερίδα του Παναθηναϊκού με ένα φίλο που έγραφε πάνω γιατί ρε Στέλιο και τέτοια. Και το είχαν κάνει. Σε τέτοιο ήταν. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πανό. Περίμενε. Και βλέπει την εφημερίδα και λέει είναι αυτές οι μαλάκες ρε! Ρε, είστε ηλίθιοι ρε! Και γίνανε γύρω-γύρω και το κοιτάγανε έτσι. Και πριν ξεκινήσει ο αγώνα, παιδιά, όλη η θύρα η 7 είναι απέναντι. Φτύκε 8 κάτι τέτοιο από 13. Στηλεοφόρο ή στο άλλο. Ανοίγουν μια τεράστια πανό και γράφε γιατί ρε Στέλιο. Και άλλο μαλάκα ήθελε να βάλει φωτιά, να σκάψει όλους. Μαζέχα μαλάκα, ωραίο. Αντεγιά μαλάκες. Ξέρεις τι έχω όμως. Αντεγιά. Έχω Γκονζάλες με το 13 που τα απαγορεύσαν το 13 μετά. Να μην το έχει κανένας. 13 Γκονζάλες. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε το 40, το 9, το 10.
Του 44 πήρε και το 43 ο Γκέκας. Και την επόμενη χρονιά το καταργήσαμε γιατί μετά πήγαν και βγάλαν και μπύρα 13, θύρα 13. Καλά! Μπύρα, θύρα 13. Ναι. Και μετά του έλεγαν ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί πουθενά και είχαν αφήσει νομίζω μόνο το διαμαντίδι να το φοράει. Ο διαμαντίδι το είχε, ναι. Αλλά τώρα ούτε. Κανένας. Έχει σταματήσει και το 13 για το λόγο διαμαντίδι κιόλα. Μαλάκα, θυμάσαι εκείνη την ποινιά που είχε γίνει με τον Κυριάκο που ήταν να πάει στους Rangers και τότε την είχε ο Σον Κόνερ την ομάδα. Θυμάμαι ότι έχει πάει και τον λέγανε Highlander. Ναι, γιατί είχε γίνει ένας χαμός ότι τον ήθελε τόσο πολύ ο Σον Κόνερ που είχε έρθει να τον πάρει με ελικόπτερο για να πάει να υπογράψει και τέτοια και λέγανε πω μαλάκα τι λεφτά θα βγάλει και τέτοια. Και έφυγε στο εξάμεινο και δεν τον πλήρωσε ποτέ. Ο Σον Κονέρι. Άλλο και δεν θυμάμαι αυτό. Μαλάκα, γίνει πουτάνα γιατί λέγανε μαλάκα. Πώ γίνεται να έχει πάει τέτοια τρέλα. Και το έκανε για να του πείθει, α πούμε, να πηγαίνουν εκεί και δεν του πλήρωνε ποτέ, μαλάκα. Υπέροχο. Το La Fortuna. Α! Δεν έπαιζε τίποτα. Αυτό που είναι Πασό. Του Πανδρέου. Πήγα σε ένα γάμο. Κάμου να μπουράνα. Πήγα σε ένα γάμο που παρασκευή. Και στην είσοδο των παιδιών και καλά του ζεύγου έπεσε αυτό το παλιό. Αλήθεια! Ναι. Και γιατί είναι, όχι, ρε, μα, αφού ήταν, είδα το story που ανέβασε Παρασκευή, ένα σκυλάδικο έπαιζε. Άλλο την ώρα που χορεύανε. Στην είσοδο του ζευγαριού, στο τραπέζι. Πήκανε με αυτό. Αυτό. Χαιρέταγε. Και έκανε έτσι, ο Άγγελο. Έκανε έτσι. Έκανε στην γυναίκα έτσι. Όχι. Έπρεπε να μπει πρώτο και να γυρίσει πίσω και να κάνει έτσι και να έρθει μέσα όπω έκανε ο Παπανδρέου με τη Λιάννη.